τους κινδύνους που ελοχεύουν από τις συζητήσεις που γίνονται για έξοδο της Κύπρου από την Ευρωζώνη, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, επισήμανε ο διευθυντής του Διεθνούς Ινστιτούτου Διοίκησης Κύπρου και καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, Δ. Θεόδωρος Παναγιώτου από το Βήμα Διάλεξης, που διοργάνωσαν τα μέλη της Ένωσης Νέων Τραστ με τίτλο «Πώς φτάσαμε από το οικονομικό θαύμα στο μνημόνιο και πώς βγαίνουμε». Όταν είσαι στο μέσο του ωκεανού, δεν λες «Θα σταματήσω να κολυμπώ και θα περπατήσω». Θα συνεχίσεις, θα μάθεις να κολυμπάς. Διαφορετικά θα πνιγείς. Επομένως δεν υπάρχει περίπτωσης. Είναι τεράστιο λάθος να βγούμε από την Ευρωζώνη. Ο Δ. Παναγιώτου εντοπίζει επίσης λάθη του παρελθόντος, κοινωνικές ανισορροπίες και εξυπηρέτηση πολιτικών και προσωπικών συμφερόντων από πλευράς κομμάτων και κυβερνήσεων που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στην παρούσα κατάσταση. Επενδύσαμε σε μια επίπλαστη ευμάρεια, η οποία βασίζεται στο ρουσφέτη, στο βόλεμα, στον τυχοδιοκτισμό και όχι στην πραγματική δημιουργία αξίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Για την προσφορά του καθηγητή Παναγιώτου στα ακαδημαϊκά πράγματα τόσο της Κύπρου όσο και διεθνώς, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Νέων Τραστ, Νεοκλής Λισάνδρου. Ο Δ. Παναγιώτου τιμήθηκε για την συμβολή του στο έργο της Διακυβερνητικής Επιτροπής επί των κλιματικών αλλαγών των ΗΠΑ που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ το 2007. Την εκδήλωση παρακολούθησαν προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό χώρο της Κύπρου.